τώρα στον Βαγγέλη Καράλη να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη, ποια είναι η εξέλιξη, θετική εξέλιξη, με την υγεία του. Να. Όλοι σοκαριστήκαμε από το δυστύχημα που είχε, το ατύχημα που είχε ο πολύ γνωστός και αγαπημένος παρουσιαστής. Παρέμεινε για 12 ημέρες στην εντατική. Χθες τελικά κατάφερε να βγει, να αναπνέει χωρίς να αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξη. Είπε μάλιστα και τις πρώτες κουβέντες. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο φυσικά, σε έναν χώρο που έχουν διαμορφώσει οι φίλοι του κατάλληλα, ώστε να νιώθει καλύτερα ψυχολογικά. Τον έχουν βάψει, έχουν βάλει μέσα κάποια έπιπλα, κάποια καρέκλα να είναι έτσι πιο άνετα, πιο αναπαυτικά. Όλοι οι φίλοι του είναι στο πλευρό του, όπως και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που θυμόμαστε ότι είχα συνεργαστεί μαζί στο πρωινό πάμε του Μέγκα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Έστειλε το δικό του μήνυμα. Ένα συγκινητικό μήνυμα. Για άκουσα. Η βελτίωση στην υγεία του Κωνσταντίνου του Αγγελίδη. Εγώ δεν ήμουν εδώ όλο αυτό το καιρό για να πω κάτι για τον Κωνσταντίνο, αν και με έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα επειδή συνεργαστήκαμε στο πρωινό, και επειδή θεωρώ ότι είναι μια στιγμή που εδώ απλά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, αν μπορείς, ή να προσεύχεσαι ή να εύχεσαι. Τώρα οι συζητήσεις και οι κουβέντες δεν βοηθάνε καθόλου. Λένε ότι οι γιατροί πραγματικά είναι πολύ χαρούμενοι. Πιστεύανε σε ένα θαύμα, νομίζω. Ναι, και νομίζω ότι το θαύμα γίνεται. Δηλαδή δεν θέλω να λέμε, τώρα μην λέμε πράγματα υπερβολικά γιατί δεν ξέρουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται πάνε όλα προς το καλύτερο. Μακάρι. Ένα πολύ γλυκό παιδί, πολύ καλό παιδί ο Κωνσταντίνος, και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου έτσι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Μακάρι, με αυτό που έπρεπε ο Κωνσταντίνος. Μακάρι, παιδιά, γιατί εντάξει, στέλνουμε τη δύναμή μας και την αγάπη μας στην οικογένειά του. Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, τα περαστικά μας, την αγάπη μας, και έγινε το θαύμα και ο άνθρωπος είναι καλύτερα και βγήκε από την εντατική. Πάμε τώρα γρήγορα όμως.